Πάμε τώρα να ανοίξουμε τη συζήτηση, κυρίες και κύριοι, για τα μέτρα και τις επαυτών αντιδράσεις. Κώστας Πουλακίδας, Διαμαντή Σαϊτανίδης εδώ. Διαμαντή, ξεκινώ με σένα. Καθώς σήμερα ουσιαστικά είδαμε την κυβέρνηση και λίγο τον πύχη να ρίχνει, τουλάχιστον στο μέτρο που διάφοροι θεώρησαν χθες ότι θα αρχίσει να βρέχει 600 αναδρομικά, αλλά και να προσπαθεί να αμυνθεί στα ομαδικά, είναι η αλήθεια, πειρά της αντιπολίτευσης. Ναι. Αρχίζω από το τέλος, το έχουμε πει τόσες φορές, το ξαναλέω άλλη μία. Η αντιπολίτευση αυτή την εντολή έχει από τον ελληνικό λαό να λέει άλλα πράγματα από την κυβέρνηση. Αυτή την εντολή τους έδωσαν οι πολίτες και καλά κάνουν, διότι με το να λένε διαφορετικά πράγματα δίνουν στον πολίτη διαφορετικές λύσεις, εναλλακτικές λύσεις, τις οποίες πρέπει να διαλέξει. Mm-hmm. Σκεφτείτε ένα πολιτικό σύστημα που όλοι λέγανε ζήτω η κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Μια χαρά λοιπόν η αντιπολίτευση λέει τα δικά της. Το θέμα είναι πόσο πείθει και το θέμα είναι πόσο τεκμηριώνει τις απόψεις που έχει. Ναι. Λοιπόν, εγώ προσωπικά βλέπω ότι από αυτά που είπε χθες ο κύριος Μητσοτάκης μέχρι αυτά που είπαν σήμερα οι υπουργοί εξειδίκευση των μέτρων δεν υπήρξε μεγάλη διαφορά. Η ουσία, η πολιτική ουσία του πράγματος είναι ότι είναι σαφές ότι η κυβέρνηση κάνει μία σημαντική προσπάθεια να ελαφρύνει τους πάντες ανάλογα με το πόσο μπορεί και με ποια δεδομένα έχει που είναι η οικονομία. Mm-hmm. Ο κ. Μητσοτάκης εξήγησε ότι είναι η δική του οικονομική πολιτική που επέτρεψε αυτές τις παροχές και βέβαια προφανώς η αντιπολίτευση από την αρχή το ξέραμε ότι θα πει δώσε περισσότερα. Δώσε περισσότερα δεν λέει τίποτα. Δηλαδή το 2022, ξέρετε, επειδή έρχομαι κατευθείαν από την πρώτη μέρα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας όπου την κάλυψα, νομίζω ότι η φράση κλειδί που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του, και η οποία δεν ξέρω αν θα παίξει στα πρωτοσέλιδα, αλλά νομίζω ότι είναι η φράση κλειδί για τις επόμενες εκλογές, είναι ότι η σιωπηλή πλειοψηφία έπαθε και έμαθε. Λοιπόν, η πολιτική και οι πολιτικές δυνάμεις που λέγανε στους πυρόπληκτους ότι αν σου δώσω 2.000 θα τα σπαταλήσεις, δεν μπορούν να λένε ότι αυτό το πακέτο είναι λίγο. Δεν τους πιστεύει ο κόσμος. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Κώστα, τι λες? Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτούς τους οποίους δεν αφορά αυτή η υπόθεση. Γιατί έχουμε δει σήμερα παρέλαση υπουργών, παρέλαση γραμματέων, παρέλαση μηδιακών φαρισαίων των υπουργών. Εκατομμύρια λέξεις έχουν υποθεί σήμερα, ώρες επί ώρες συζητούσαν. Τι δεν είπαν? Μία λέξη για τις αποκοπές, για τις διακοπές ρεύματος. Μία λέξη για αυτούς που τους κόβουν το ρεύμα. Γιατί είναι έξω από το σκοπευτικό τους? Είναι έξω από το σκοπευτικό της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα κάνει συνέδριο. Δεν είχε να ανακοινώσει τίποτα για τους ανθρώπους που τους έχουν κόψει το ρεύμα. Γιατί? Είναι λίγοι. Είναι κοινωνική στάση. Βέβαια ακούω που λένε η μεσαία τάξη, λέει ο κ. Μητσοτάκης, για τα 45.000 ευρώ πανηγύρια σήμερα καθημερινή κτλ. Δεν είναι μόνο η κοινωνική αναλγησία ότι για τους αδύναμους ανθρώπους δεν ενδιαφέρεσαι. Είναι ότι είναι εκτός της πολιτικής προβολής της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί οι άνθρωποι, τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα, δεν έχουν τίποτα να περιμένουν από αυτήν την κυβέρνηση. Το έδειξε αυτό περίτρανα. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει ούτε μία ρύθμιση για τους ανθρώπους που τους έχουν κόψει το ρεύμα. Άρα λες ότι έχουν κάνει μία πολιτική εκλογή τους. Τους είπαν όπως έχουν ξεγράψει. Τους έχουν ξεγράψει. Όπως είπε ο κύριος Βασίλης Οικονόμου, ναι, τους είπε τζαμπατζίδες, έτσι τους θεωρεί η κυβέρνηση. Δεν κυβερνούνται. Αυτοί οι πολίτες δεν έχουν απήχηση στην κυβέρνησή τους. Είναι μόνοι τους στην κρίση. Δεύτερο, διαβάζω την ανακοίνωση της ΓΕΣΕΒΕ. Η οποία λέει, εμάς γιατί μας αποκλείσατε που είμαστε μικρομεσαίες επιχειρήσεις? Ναι. Αυτό είναι μια επίσης ταξική πολιτική της κυβέρνησης. Πάλι από τα μέτρα, τα 3,2 δις που ανακοίνωσε σήμερα, απουσιάζουν οι μικρομεσαίοι. Γιατί δεν θέλει να ενισχύσει αυτούς? Αντίθετα, για τη ρήτρα αναπροσαρμογής, η οποία τροφοδοτεί και μπουκώνει τις 5 μεγάλες οικογένειες της χώρας, του δίνει μπόλικο χρήμα, ακόμα δεν έχουμε καταλάβει τι πρόκειται να γίνει. Νομίζω ότι μπορούμε να το συνομολογήσουμε αυτό. Θα το δούμε πώς θα λειτουργήσει τον Ιούνιο. Σε κάθε περίπτωση, όλοι συμφωνούν ότι δεν έγινε μια θεσμική παρέμβαση στην τιμολόγηση. Αλλά απλώς με ένα μπαλαμούτι κάπως θα τους δώσουν χρήματα, κάτι τέτοιο. Από τον κρατικό προϋπολογισμό. Έτσι κι αλλιώς, 800 εκατομμύρια θα φύγουν μόνο για τη ρήτρα αναπροσαρμογής, θα φύγουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή, μας παίρνουν και από την τσέπη
με τις αυξήσεις που νομοποιήθηκαν τώρα, 40%, 50% αύξηση, και ταυτόχρονα από την άλλη τσέπη, που είναι η τσέπη που φορολογούμαστε, μας θα δώσουν και 800 εκατομμύρια στις εταιρείες. Αυτό είναι λίγο πρόβλημα. Τώρα για τα μέτρα. Το αύξησε τους φόρους. Όχι, όταν πέρα. Ο κρατικός προϋπολογισμός επιχορηγεί τη ρήτρα αναπροσαρμογής, ναι. Αυτό σημαίνει ότι από τα χρήματα τα δικά μας κάπου πηγαίνουν αυτά. Εάν μου πεις ότι δίνει χρήματα η κυβέρνηση και λέει δίνω τόσα. Η κυβέρνηση σήμερα θα έπρεπε να μας πει τι κάνει με τη ρήτρα. Ναι. Αυτό λέω. Η κυβέρνηση σήμερα θα έπρεπε να μας πει τι έχει κάνει με τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Τι μας είπε. Είπε ότι την εξουδετερώνει. Όχι. Αυτός είναι ο ισχυρισμός. Ναι. Η παρέμβαση την οποία κάνει, ποια είναι. Την καταργεί. Η εκπιζώ για παράδειγμα. Ακριβώς. Η εκπιζώ για παράδειγμα. Ναι. Και αυτό είναι μια άλλη αποτίμηση των μέτρων. Η εκπιζώ, το ΙΝΚΑ, σου λέει δεν έχει κάνει θεσμική παρέμβαση στο ζήτημα της ρήτρας αναπροσαρμογής. Αυτό αποτελεί πρόβλημα. Δεν επικαλούμε στοιχεία της αντιπολιτεύσεως. Όχι. Επικαλούμε και ΕΣΕΔΕ, εκπιζώ, ΙΝΚΑ, ναι. Κοινωνικούς φορείς. Γιατί δεν εγώ είναι. Δεν κατάλαβα αυτό με τους φόρους που είπες. Για τη ρήτρα προσαρμογής καταλαβαίνω το επιχείρημα. Αλλά για τους φόρους. Τα 800 εκατομμύρια. Αυτή, τους φόρους τους μείωσε. Όχι, τους αύξησε. Άλλο λέω. Πού παίρνει τα λεφτά μας να τα κάνει. Νομίζω ότι ο Κώστας υπονοεί ότι θα έπρεπε να πάρουν το βάρος οι εταιρείες, αλλά το παίρνει ο κρατικός προϋπολογισμός. Η χρηματοδότηση των 2 δισεκατομμυρίων που αφορά τη ρήτρα αναπροσαρμογής είναι 800 εκατομμύρια. Από τον κρατικό προπολογισμό και τα υπόλοιπα είναι από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης και από, από τα υπερκέρδη. Και λέω, έχουμε λοιπόν 800 εκατομμύρια με τα οποία χρηματοδοτούμε τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Πού θα πάνε αυτά τα χρήματα, δεν πάνε στους πολίτες αυτά τα χρήματα. Τα υπερκέρδη εταιρείες δεν τα όχι. Τη φορολόγηση των υπερκερδών. Ξανά. Επειδή δεν μας έχουν πει τι ακριβώς θα κάνουν, εκείνο που θα ήταν κατανοητό θα ήταν να πούν τι ρύθμιση γίνεται για τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Δεν το έχουν πει όμως, σωστά. Άρα δεν κάνουμε θεσμική παρέμβαση στη ρήτρα αναπροσαρμογής. Τι κάνουμε στην πραγματικότητα. Λογικά θα καλύπτουν αυτό το οποίο θέλουν να κατεβάσουν την τιμή. Και θα το καλύπτουν με τα δικά μας χρήματα. 2 δισεκατομμύρια. Αυτή είναι η υπόθεση. Εδώ έχουμε πρόβλημα πια. Μάλιστα. Εδώ έχουμε πρόβλημα. Και λέω λοιπόν. Οι διακοπές ρεύματος. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εκτός. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εκτός. Ναι. Οι πολίτες. Βρίσκονται με 40% και 50% αύξηση στο ρεύμα και πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι. Εδώ θα είναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Καλό βράδυ. Είσαι.